Σήμερα θα μιλήσουμε για Graceful Shutdown σε Go. Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν σε ενδιαφέρουν δηλαδή αυτά τα πράγματα. Τα shutdowns. Ναι, τα shutdowns συγκεκριμένα. Ειδικά άμα θες να είναι Graceful. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Έστω ότι έχεις μια εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή είναι μια web εφαρμογή, δέχεται request στη συνέχεια. Εκατοντάδες, χιλιάδες request. Okay. Αισιόδοξος. Ναι. Και δεν μπορείς να πας να τη σταματήσεις έτσι ανά πάσα στιγμή, γιατί θα υπάρχουν κάποια requests που θα τρέχουν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή θα περιμένει ο client, το browser ή κάποιο άλλο σύστημα, επειδή θα περιμένει μια απάντηση. Okay. Ή θα υπάρχουν κάποια δεδομένα στη μνήμη που ακόμα δεν έχουν σωθεί, δεν έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων όπως ήθελες να αποθηκευτούν. Οπότε τι σκεφτόμαστε εμείς να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Προσπαθούμε να ελπίσουμε μια τεχνική graceful shutdown. Δηλαδή, σε φάση του λέμε, σταμάτα να δέχεις request, τελείωσε όλες τις δουλειές που έχεις αφήσει στη μέση και μετά κλείσε. Mm-hmm. Πού το χρειαζόμαστε αυτό? Μια πολύ απλή περίπτωση είναι όταν θέλουμε να κάνουμε deploy. Όταν παραδείγματος χάρη κάνουμε deploy, μπορεί να έχουμε την ίδια εφαρμογή να τρέχει τρεις φορές, τρία-τέσσερα instances ή τρία-τέσσερα pods, containers, όπως θες πες τα. Και τι θέλουμε, πάμε και σταματάμε ένα, ξεκινάμε το καινούριο. Σταματάμε ένα παλιό, ξεκινάμε το καινούριο. Σταματάμε άλλο ένα παλιό, ξεκινάμε το καινούριο, υπαλλαγώντας. Και έχουμε κάνει στην ουσία αυτό που λέμε rolling deployment. Δεν θες κάποιο request εκεί πέρα να μείνει στη μέση. Θες να ολοκληρωθεί η δουλειά και μετά να κλείσει το pod, container ή ο server ή whatever. Ό,τι είναι. Πάμε το δούμε. Τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε ένα προγραμματάκι, έχουμε μία main που δεν έχει τίποτα και έχουμε ένα worker, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε και στην ουσία αυτός ο worker είναι αυτός που σε κάθε request θα κάνει κάτι. Τώρα το τι θα κάνει, δεν θα κάνει τίποτα, απλά θα κάνει sleep για 3 δευτερόλεπτα, που ας πούμε 3 δευτερόλεπτα είναι το μέγιστο που φαντάζομαι ότι θέλει για να ολοκληρωθεί μία δουλειά που προέρχεται από ένα HTTP request. Οπότε, ξεκινάμε με το πλάνο και το τι θέλουμε να φτιάξουμε. Θα πάω να το γράψω εδώ σε comments. Okay, για να το έχουμε στο μυαλό μας. Πρώτα απ' όλα, we will set up an HTTP server. Easy. Ναι, όχι σε Elixir. Όχι. Okay. Όχι. Σε Go. Μετά, θα πρέπει handle each request in a go routine. Δηλαδή, κάθε request που έχουμε, θα το στέλνουμε σε μια go routine. Ρική. Ναι, όχι, είναι το ρική. Το ισπανικό, το καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, εδώ να τονίσω ότι, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο που έχουμε κάνει σε Go ή τουλάχιστον να έχετε κάποια κατανόηση ήδη πάνω σε go routine, channels, Go, concurrency κτλ. Και React. Και React. Ναι. Θα βοηθήσει η React. Να δείτε τα βίντεο βασικά σε React. Ναι, όχι για αυτό το βίντεο. Γενικά ζωή σας. Ναι, γενικά. Λοιπόν. Μετά, αφού πήγατε τώρα, είδατε το βίντεο και ξαναγυρίσετε εδώ πέρα, συνεχίζουμε. Μετά, το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε είναι ότι θα φτιάξουμε ένα channel το οποίο θα δέχεται μηνύματα τέλους, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, θα δέχεται το shutdown, το μήνυμα shutdown. Οπότε θα πούμε create a channel to receive sig term and sig int. Τι είναι αυτά? Το sig term είναι όταν κάνεις κάτι και πατάς control C στον υπολογιστή σου. Δηλαδή, έχεις ξεκινήσει κάτι και πατήσει Ctrl-C ή Command-C άμα είσαι σε Mac. Το SIGINT είναι όταν το ίδιο το λειτουργικό σύστημα ή τουλάχιστον το host σύστημα, ας το πούμε έτσι, σου στείλει σταμάτα αυτό που κάνεις. Παραδείγματος χάρη, άμα δουλεύεις σε ένα Kubernetes και κάνεις deployment και όταν λέμε και θέλουμε να κλείσει το παλιό pod, στέλνει ένα SIGINT, αν θυμάμαι καλά, ή κάτι παρόμοιο. Αλλά νομίζω ότι θα δουλέψουμε SIGINT. Τι είπες? Εμείς τώρα θα κάνουμε, οπότε δεν μας πειράζει. Ναι. Όχι, λέξει το Mac Ctrl-C είναι. Το sig term. Α, ναι. Λοιπόν, Ctrl-C είναι. Τώρα κάνει copy. Α, ναι, Ctrl-C είναι παντού. Ναι. Okay. Είναι global και στην Κίνα.
Δεν ξέρω γιατί στην Κίνα, αλλά. Βέβαια, υπάρχει ένα που θεωρώ θα το είχα βρει αυτό στο editing και θα λέω πω πω τι είπα εδώ πέρα. Πάλι πρέπει να ξαναγυρίσουμε το βίντεο. Πολύ. Μόλις κάνουμε receive, δηλαδή μόλις πάρουμε αυτό το seek term ή το seek int, θα κάνουμε stop after, να το κάνουμε after seek int, μετά το seek int δηλαδή, γιατί εμείς αυτό θα κάνουμε, control C θα στέλνουμε τώρα. Seek term. Απλά δεν την παλεύω τώρα, ξεκινήσαμε. Με μπερδεύεις κόσμο, δηλαδή ξέρεις κάτι δεν κοντλάω. Λοιπόν, το ξέρεις το ποιο είναι το πρόβλημα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Τα γράφεις στα αγγλικά και μιλάς στα ελληνικά. Και μπερδεύουμε πάρα πολύ. Ισχύει. Δύσκολο όντως. Λοιπόν, after seek term, μετά το seek term, θα κάνουμε shutdown. Τώρα τα λέμε computer. Τον HTTP server που έχουμε φτιάξει λίγο πιο πάνω, δηλαδή θα τον κλείσουμε. Και μετά θα περιμένουμε τα go routines να τελειώσουν. Okay, τα go routines, δηλαδή αυτά εδώ, όσα έχουν ξεκινήσει αναλόγως με τα HTTP requests που θα κάνουν, θα περιμένουμε να τελειώσουμε. Okay. Και μετά stop application. Μετά clean το application. Okay. Αυτά πρέπει να φτιάξουμε. Επόμενο βίντεο λοιπόν. Κάναμε το design τέτοιο. Τώρα μπορώ, θεωρητικά μπορώ να το πάρω αυτό όπως είναι, να το βάλω στο ChatGPT και να το βγάλει κατευθείαν. Οπότε να μην χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε να τα δούμε τουλάχιστον και να τα καταλάβουμε κι εμείς λίγο καλύτερα. Να ξέρουμε δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε ένα HTTP server. Who to to push server. Ωραία. Πάρα πολύ απλό αυτό. σε Elixir είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα έχει πλάκα γιατί πιθανότατα δεν θα έχουμε ανεβάσει το βίντεο σε Elixir. Ποτέ μάλλον. Okay, δε, μπορεί να μην το ανεβάσουμε ποτέ. Οπότε όταν λέω αυτό, γιατί. Δηλαδή μπορεί να μας ακούει κάποιος και να νομίζει ότι λέμε κάτι κακό. Υπάρχει ένα βίντεο, ξέρω. Είναι εσωτερικό αστείο τώρα. Μέχρι να γίνει public. Μέχρι να γίνει public. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα τέτοιο. Θα φτιάξω μια μεταβλητή τύπου string. Την οποία θα του δώσουμε το 8080. Είναι που θέλουμε να ξεκινήσει τέλος πάντων αυτός ο server. Μετά θα φτιάξουμε ένα instance και θα το κάνουμε σε ξεχωριστό function όπου θα του περάσουμε το address που έχουμε από πάνω και εδώ πέρα στην ουσία θα έχουμε το server μας. Πώς θα τον έχουμε, θα πάρουμε ένα πάνω να το φτιάξουμε. Θα πάω εδώ πάνω και τι έχω περάσει, έχω περάσει ένα address. Πώς το έχω γράψει, HTTP address. Okay. HTTP address, το οποίο είναι string. Θα χρησιμοποιήσουμε το default σύστημα της Go. Θα μπορούσαμε να διαλέξουμε ένα από τα περίπου 3,5 εκατομμύρια διαφορετικά routers ή web framework. Με common, με τέτοιο, με very unique properties. Στα ελληνικά προτασίμα 100%. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα MUX ή multiplexer, το οποίο είναι http://new/server/ multiplexer MUX. Και θα του βάλουμε να κάνει handle ένα endpoint. Έλα, το handle func θα χρησιμοποιήσουμε. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι harder function, γιατί επιστρέφει μια function. Ναι. Το αγαπημένο μπάτερ στον προγραμματισμό. Το πρώτο πράγμα που θα του πούμε είναι ότι πρέπει να του δώσουμε ένα endpoint, θα του πούμε το do, ή άμα θέλουμε να είμαστε σωστοί, θα του δώσουμε το v1 do. Και, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να τα αλλάξουμε. Σωστά, στο tutorial. Ναι, συγκεκριμένα. Και μετά πρέπει να του πούμε τι θα κάνει. Θα του περάσουμε μια anonymous function. Το συμπλήρωσε μόνο του, δεν είναι. Δεν έχει compilers. Ναι, δεν έχω. Λοιπόν, και εδώ πέρα, τι θέλουμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, φτιάξουμε ένα data. Που το data τι να είναι. Μπορεί να μην είναι και τίποτα, αλλά ας το κάνουμε να είναι κάτι. Βάλε method και URL bus. Ναι. Α το κάνουμε. Φουμουτού. FMT S printf και θα πούμε στην ουσία method και path
και είναι R method και R path, R URL path. Λοιπόν, αυτό το data μετά θα το περνάμε εδώ πέρα στο worker μας ακριβώς από κάτω, αλλά σαν wait group. Θέλουμε ένα wait group. Αυτό το wait group, μια ομάδα αναμονής. Αυτό το wait group το έχουμε κάνει σε προηγούμενο βίντεο, θα το συζητήσουμε λίγο τώρα, να πούμε λίγο τι σημαίνει. Πρέπει πρώτα απ' όλα να πάμε στη main εδώ πέρα να το φτιάξουμε. Οπότε θα κάνουμε wait group. Βασικά είναι var, έλα, var wait group, sync wait group. Το wait group το περνάμε πάντα ως δείκτη, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αλλιώς, άμα δεν το περάσουμε σαν δείκτη, άμα το περάσουμε σαν value, η Go πάει και τα κάνει copy κάθε φορά, αλλά εμείς δεν θέλουμε copy, θέλουμε το αρχικό reference. Και εφόσον το περάσαμε σαν δείκτη, που βάλαμε το και, πρέπει εδώ πέρα να το δεχτούμε σαν δείκτη, στο server μας. Οπότε είναι sync.waitgroup. Πολλά πράγματα μου ξεκινάει αυτά τα αστεία γενικά σε άλλα βίντεο, δείτε τα αστεία στα άλλα βίντεο. Ναι. Τα γνωστά. Και εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε το worker μας, θα τον καλέσουμε, αλλά πώς θα τον καλέσουμε, εντάξει πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσουμε το wait group, εδώ δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι δείκτης. Επειδή είναι ήδη. Επειδή είναι ήδη δείκτης και θα περάσουμε και το data που το χρειάζεται από κάτω. Μετά μπορούμε να πούμε το, εδώ πέρα ένα write, μπορούμε να πούμε εδώ πέρα ένα write header και να του περάσουμε HTTP, status, okay νομίζω. Κάτσε είναι το, ναι. Σωστό. Accept, βάζω εγώ, 202, γιατί είναι ασύ. Α, σωστό. Το πάνω το κάνεις επίτηδες λάθος, θα να εξηγήσεις μετά ή... Ναι. Okay. Όλα είναι επίτηδες. Είναι scripted. Και θα του πούμε κιόλας ένα ότι, εντάξει, το accepted σημαίνει είναι το 202, που σημαίνει ότι εγώ το πήρα το request σου, κάνω κάτι, δεν σου απάντησα αν πέτυχε ή όχι, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε τώρα. Θέλουμε απλά να δείξουμε ότι πήραμε το request. Λοιπόν, και θα απαντήσουμε με ένα byte. Ήταν bit τελικά. Ναι, το οποίο τι είναι, είναι we, μάλλον request received. Accepted. Μια που το έχουμε από πάνω, accepted. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πάμε να το δούμε έτσι, αλλά νομίζω ότι θα χτυπήσει. Κάτσε να πάω να κάνω αυτό εδώ. Θα κλείσω δηλαδή το wait group για λίγη ώρα, γιατί στην ουσία δεν περνάμε κάτι στο wait group. Πρέπει να το κάνουμε instantiate. Πάμε να το κάνουμε instantiate. Και θα περάσουμε το address, το οποίο είναι το HTTP address. Και το handler μας. Και το muxer μας. Multiplexer. Ναι, muxer είναι πιο ωραίο. Muxer. Το muxer που το φτιάξαμε εδώ πάνω. Mm-hmm. Και πρέπει τώρα, αυτό το κάναμε initialize, ok. Πρέπει τώρα να το ξεκινήσουμε. Για να το ξεκινήσουμε, το ξεκινούμε σε μια go routine, εδώ πέρα. Έτσι ώστε να μην μπλοκάρει, τρέχει στο background. Αυτό θα ξεκινήσει κάποια στιγμή μόνο του. Όταν λέμε κάποια στιγμή, εννοούμε σε φάση μιλισεκόν. Τώρα. Και θα του πούμε. Άκουσε και υπάκουσε. Listen. Ναι, άκουσε και υπάκουσε. Σωστό. Θα μιλάω άψιλα γενικά. Απλά δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτό το λόγο. Και μετά θα του πούμε ότι αν έχει κάποιο error, δηλαδή αν είναι το error διάφορο του nil, μπορούμε να εμφανίσουμε στην οθόνη. Καλά, κανονικά το λογκάρεις εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Panic. HTTP. Τι να το κάνουμε handle μετά το panic, άστο ρε. Τρελώσε. HTTP server error. Κάνουμε κανένα δύο βίντεο. Αν είναι δυνατόν. Κάλεσε τη function. Α, ναι. Κάθε φορά την πατάμε αυτό. Αυτό είναι επειδή είναι JavaScript developer. Το ify. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα θα δουλέψει. Πάμε λίγο να το δούμε. Θα δουλέψει δηλαδή, θα μπορούμε. Προφανώς.
Τι λέει. No value, useless HTTP server. Ναι. Θέλουμε να επιστρέφουμε. Χαλέω, HTTP server. Έπα. Και εδώ πέρα κάνουμε return το server. Για να δούμε. Δεν περιμένει. Ναι. Δεν περιμένει. Μου σκάναμε κανένα good wait. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να το φτιάξουμε σωστά όλο ή μπορούμε να το κάνουμε να δουλέψει αυτό. Το χακάρουμε. Ναι, όπως είναι τώρα. Εγώ θέλω να χακάρουμε. Ωραία, πάμε να κάνουμε το κόλπο σου. Hacker money. Λοιπόν, στην ουσία περιμένουμε. Αυτό εδώ πάει και τρέχει στο background, αλλά δεν προλαβαίνει να ξεκινήσει και κλείνει το πρόγραμμα. Οπότε θα πάμε εδώ, θα του πούμε πρόσθεσε ένα στο buffer, πρόσθεσε ένα, μάλλον ένα go routine δουλεύει στο background. Εδώ θα του πούμε done με defer, δηλαδή όταν τελειώσει. Και στο τέλος wait, και λογικά θα είμαστε ok τώρα. Ναι, κάτσε να το δώσουμε κανένα request. Αυτό τώρα είναι το, ναι. Ξέρεις, το, περιμένει... το άκουσα δείχνει το accepted. Περιμένουμε 3 second, είναι γιατί πολύ απλά το έχουμε βάλει 3 second sleep που το έχουμε εδώ πέρα και δουλεύουν όλα σύγχρονα. Spoiler alert, εδώ πέρα έχουμε ένα defer. It's coming home. Λοιπόν, τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν, αυτό ουσιαστικά τελικά δεν έχει νόημα με τον τρόπο που θα το φτιάξουμε, αλλά δεν πειράζει, θα το αφήσουμε τώρα για να συνεχίσουμε να το δοκιμάζουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει το τέτοιο. Received με received, method get, path, Vienna do, που είναι αυτό που έχουμε βάλει εδώ πέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό το περνάμε στο worker μας. Ωραία. Τώρα, το επόμενο βήμα που είναι να κάνουμε είναι να φτιάξουμε το να δεχόμαστε το sick term. Δηλαδή, αυτό που θα πατήσω τώρα, το control C, με βλέπεις. Αυτό. Το signal interrupt. Το απλά μες το... Τώρα απλά το κλείσαμε. Δηλαδή, αν έτρεχε κάτι στο background, θα έχει ψοφήσει. Λοιπόν, για να το κάνουμε τώρα αυτό, θα φτιάξουμε ένα channel, ένα καινούριο channel, το οποίο θα το ονομάσουμε stop channel και θα χρησιμοποιήσουμε make chan os.signal, θα παίρνει από εδώ και buffer 1. Πρέπει να έχει buffer 1, αυτό έτσι μας το ζητάει, δηλαδή από μόνο του. Εγώ δεν ξέρω αν είναι το buffer, φαντάζει πρώτα το λεπτό και το screen. Το buffer σημαίνει ότι θα δεχτεί ένα, μπορεί να δεχτεί ένα request και όταν θα δεχτεί ένα request δεν θα μπλοκάρει, δηλαδή ο κώδικας θα συνεχίσει να δουλεύει. Όχι, sorry, το κανάλι θα δεχτεί ένα μήνυμα και θα συνεχίσει ο κώδικας να τρέχει προς τα κάτω. Βέβαια, στην περίπτωσή μας δεν θα συνεχίσει, θα σταματήσει εκεί. Αλλά μάλλον είναι κάποια ιδιοσυγκρασία στον τρόπο που δουλεύει στο background. Λοιπόν, οπότε, βάζουμε ότι θέλουμε να κάνουμε notify το stop channel σε περίπτωση που έχουμε sig term και έλα sig int. Τέλεια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα το server εδώ πέρα το χρειαζόμαστε σαν μεταβλητή δηλαδή. Θα του πούμε εδώ πέρα, γιατί πριν δεν ξέρουμε αν δουλεύει ή όχι, ότι ο server ξεκίνησε. Server has started. Και θα πάμε εδώ και θα τον μπλοκάρουμε. Λοιπόν, με αυτό είναι εδώ το πολύ απλό κώδικα. Κανονικά έτσι, αυτή τη σύνταξη τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δεχτούμε κάπου ένα μήνυμα. Δηλαδή έχουμε στα αριστερά μία variable και στα δεξιά έχουμε το κανάλι που θέλουμε να πάρουμε από εκεί δεδομένα και να τα βάλουμε σε αυτή τη variable. Αλλά τώρα δεν μας ενδιαφέρει καμία variable, μας ενδιαφέρει απλά όταν θα δεχτούμε αυτό εδώ να συνεχίσει ο κώδικας. Τώρα ο κώδικας θα σταματήσει στη γραμμή 64. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν,
Από τη στιγμή που θα δεχτεί το Ctrl-C, ξεκινάει η διαδικασία του shutdown. Οπότε, θα γράψουμε εδώ πέρα, έλα, println, received, sig, κάτσε να το, θα ήταν πολύ δύσκολο, sig term, or sig int. Ναι, δεν ξέρουμε τι από τα δύο δεχτήκαμε. Κάτι δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, μετά, το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κλείσουμε το server, μόνο το server. Οπότε, θα χρησιμοποιήσουμε, θα φτιάξουμε ένα καινούριο context. Βίντεο έχουμε κάνει, ψάξτε. Ναι, ναι. Ψάξτε το YouTube, έχει καλό. Ψάξτε social net, σκέτο. Social net. Δείτε όλα μέχρι βρείτε. Ναι. Context with timeout. Έχει νόημα. Εντάξει, μια χαρά. Context background. Από εκεί δηλαδή θα κληρονομήσει. Και θέλουμε να του πούμε περίμενε 10 δευτερόλεπτα και μετά κλείσει το έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δώσ' του τη δυνατότητα να περιμένει 10 δευτερόλεπτα. Κάνουμε defer cancel, που σημαίνει ότι θα τρέξει το cancel προς όταν φτάσει εδώ πέρα, στο τέλος. Όταν τελειώσει δηλαδή η main function, να το τρέξει έτσι κι αλλιώς. Και το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να καλέσουμε το server shutdown. Το server shutdown θα χρησιμοποιήσει το context, το οποίο θα έχει μέσα αυτό το timeout που θέλαμε από πριν, δηλαδή, sorry, αυτό το timeout, αυτά τα 10 δευτερόλεπτα. Και αυτό θα το καλέσουμε μέσα σε μία if, για να πάρουμε αν έχει error. Και αν έχει error, να εμφανίσουμε ότι είχε error. Okay. Στην ουσία το error τι θα είναι, exceed timeout, κάτι, αλλά HTTP server, shutdown error και κάτσε να δούμε ποιο είναι το error βασικά. Error. Εδώ. Λοιπόν, οπότε τώρα θα μας το εμφανίσει, νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται το κενό εδώ. Και μετά, έχουμε το Wujoo Wait, εδώ πέρα το Wait Group Wait, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι κι αλλιώς. Θα πάμε πιο πριν να εμφανίσουμε, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ότι we are waiting, περιμένουμε all workers to finish, δηλαδή περιμένουμε όλοι οι workers που έχουν ξεκινήσει να τελειώσουν, ναι. Και όταν φτάσουμε εδώ, θα του πούμε please like and subscribe. Ναι, all done. Δεν μ' αρέσει τα θαυμαστικά. Ωραία. Και το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε να το κάνουμε αυτό να τρέχει ασύγχρονα. Οπότε, θα πάμε εδώ. Θα το βάλουμε στο wait group. Στο Wujoo, στο Wujoo. Θα το βάλουμε να τρέχει σαν go routine στο background. Και φυσικά θα βγάλουμε το defer από εδώ. Και νομίζω ότι τώρα θα είμαστε ok. Άρα τώρα στο κάτω request όντως θα παίζει. Δηλαδή θα είναι όντως accepted. Ναι, ναι. Και θα τρέχει στο background. Και ουσιαστικά έχει υλοποιήσει και το κομμάτι του. Server has started. Καλό και πατά Ctrl-C. Να δούμε ότι δεν σταματάει. Τέλεια. HTTP server error. Oh. Λοιπόν. Γιατί. Λες αυτό το. Όχι, μπορεί να έχω κάνει λάθος το τέτοιο. Μπορεί να έχω κάνει λάθος το. HTTP server error. Όπως έχει σχέση με το go routine που ξεκινάμε. Το βάλουμε σε wait group κτλ. Ναι, ναι. Τώρα αυτό που βάλαμε πριν εδώ δεν χρειάζεται. Γιατί έχουμε βάλει το άλλο να περιμένει. Θεωρητικά, αν το κλείσω τώρα, έτσι HTTP server error πάλι. Α, όχι. Ναι, το πήρα. HTTP server error. Τι έχω ξεχάσει. Α, ναι. Είναι από το άλλο το. Ναι, ναι. Sorry. Εδώ πρέπει να του δηλώσω ότι είναι και να μην είναι κλειστό. Οπότε θεωρητικά τώρα θα είναι ok. Super. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάμε να το τρέξουμε και πάμε να κάνουμε και ένα request. Εδώ πέρα έχουμε το postman μας.
Ωραία, βλέπουμε ότι απαντάει σε 3-4 μιλισεκόντ. Και 202 accepted. Τώρα έχω κάνει 2 requests, κάνω και ένα τρίτο. Θεωρητικά αυτά θα πρέπει να εμφανιστούν εδώ. Να του, εμφανίστηκε και το τελευταίο. Εδώ ρίχνει τα request και αυτό εδώ είναι ο worker. Λοιπόν, πάμε λίγο να το κάνουμε σε... να το κάνουμε λίγο καλύτερο το logging μας για να φαίνεται τι κάνει τι. Λοιπόν, εδώ να φαίνεται ότι είναι από τον HTTP handler. Το συγκεκριμένο logging. HTTP handler. Λοιπόν, εδώ κάνουμε SPNTF, δεν τα εμφανίζουμε στην οθόνη. Ναι, βασικά το λοιπόν, request accepted μάλλον. Οπότε... όχι, αυτό είναι το write. Κάτσε να του κάνω μια τέτοια, να του κάνω ένα reconfiguration. Έχουμε τον data και θα βάλουμε αυτό εδώ από τον HTTP handler να εμφανίζει το data. Και βάλε το ίδιο. Από εδώ... στην ουσία θα ονομάσουμε, θα το κάνουμε worker να εμφανίζει το data. Οπότε τώρα θεωρητικά θα εμφανίζει το ίδιο, απλά το ένα θα λέει στην handler, το άλλο worker. Και μετά ο worker θα λέει αυτό. Τι έχω κάνει τώρα, δεν ξέρω. Πάμε. 1, 2, 3. Ωραία. Τέλεια, νομίζω ότι είναι ok. Έχουμε HTTP handler, method bla bla bla, μετά worker πάλι το ίδιο. Περιμένει 3 second. Ναι, και μετά, λοιπόν, αυτό εδώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Εντάξει, το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό. 1, 2, 3. Ναι, ναι, τώρα φαίνεται πιο ξεκάθαρο. Ναι. Δηλαδή, έχουμε τον HTTP handler που δέχτηκε 3 request και έχουμε το worker που τρέχει στο background και φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι στην ουσία το κάνει μετά από 3 second. Οπότε, λογικά, εγώ τώρα, αν του κάνω, πάω θα του κάνω 5 request. Θα μου απαντήσει κατευθείαν, αλλά θα τρέχει το καθένα θα θέλει από 3 δευτερόλεπτα. Οπότε, θα κάνω γρήγορα 5 request και θα πάω γρήγορα στην άλλη οθόνη για να δούμε το λόγο που απαντάει. Α, δεν είχα σκοπό να κλείσω ακόμα το σερβερ, είχα σκοπό να το κάνω στο επόμενο. Στα 10 request. Στο επόμενο επεισόδιο. Μπορεί να πάει και στραβά. Σειρά στο Netflix. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 και... ναι. Σωστά. 5, κάτσε εδώ, έχουμε 5 HTTP requests και στην ουσία 5 processes. Confirmations. Ναι. Λοιπόν, τώρα... η ώρα της αλήθειας. Λοιπόν, κάναμε received sick term, blah, blah, we're waiting all workers to finish και all done. Okay, στο we're waiting all workers to finish δεν το έχω βάλει τελεία. Εντάξει, και δεν θα περάσουν τα τεστ. Πάμε τώρα να κάνουμε το τέτοιο. Λοιπόν, τώρα θα πάω να κάνουμε. Θα πάω να κάνω 10 request. Ωραία. Θα γυρίσω εδώ, θα απαντήσω control C, θα κλείσει ο server, ο HTTP server, αλλά θα συνεχίσει να γίνεται process. Okay. Οπότε πάμε τα logs στο... θα φτάσει εδώ, θα συνεχίσει να γίνεται process, οπότε εμείς θα πρέπει να δούμε 10 processes. Okay. Και μετά να κλείσει η εφαρμογή. Πω, είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν. Η ταχύτητα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Το κλείσα. Πάτησα Ctrl C. Προλάβαμε 4. Τι έγινε. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 request 8, και άλλα 4 request εδώ. Οκ. Okay. Δεν κάτι κάναμε. Χάσαμε κανένα μέτρημα. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Έχουμε 6 α, request 6, εδώ. 4, ναι, ναι. Ναι, και μετά 7. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Πάμε τα responses. Και τα όχι responses. Response, το process, τα process, ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Είχε τελειώσει 6 processes μέχρι τότε. Κλείνω server. Coroutines. Το κλείνουμε. Okay, και μετά μένουν άλλα 4. 1, 2, 3, 4. Δουλεύει. Δουλεύει. Wow. Κάνε deploy. Περιμένουν πελάτες. Λοιπόν, αυτό είναι το τέτοιο. Αυτό είναι το μαγικό με το τέτοιο, με το graceful shutdown, το οποίο
στην ουσία δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε κάτι μαγικό. Είναι τα εργαλεία που σου δίνει ήδη. Έχουμε ένα τσανελάκι εδώ πέρα. Τσανελάκι, ξέρεις, το λέω και μάγει, γιατί εντάξει, είμαστε χρόνια στην Go. Οπότε το... Στο κουρμπέτι της Go. Ναι, έχουμε ένα τσάνελ εδώ πέρα, το οποίο περιμένουμε μηνύματα από το Seek Term και Seek Int. Σταματάει ο κώδικας εδώ πέρα. Και μόλις πάρουμε ένα τέτοιο μήνυμα, ξεκινάμε τη διαδικασία του shutdown. Περιμένουμε όλα τα Go routines να τελειώσουν. Ποια Go routines περιμένουμε να τελειώσουν? Αυτά που είχαμε πάει εδώ στο handler μας και τα είχαμε βάλει να δουλέψουν στο background. Σε κάθε request, στην ουσία φτιάχναμε ένα καινούργιο Go routine. Δεν μου έρχεται ο σκοπός της ώρα. Πω... Κάστε να το κάνεις.